το φεγγάρι. Που έχεις στο λαιμό. Πίσω στη συζήτησή μας με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και έρχομαι, κυρία Υπουργέ, στο ερώτημα που νομίζω ότι θα αντιμετωπίζετε πολύ συχνά τα στελέχη, τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν συζητάτε με ψηφοφόρους σας ή και με ανθρώπους που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι στο δρόμο θα σας ρωτούν διαρκώς γιατί φτάσαμε ως εδώ. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης. Μέχρι 1-1,5 μήνα πριν από τις εκλογές, η εικόνα που έδινε η κυβέρνησή σας, ο κύριος Παπαθανασίου και ο κύριος Καραμαλής, ήταν ότι το έλλειμμα δεν υπερβαίνει το 6-6,5%. Και ξαφνικά, μετά τις εκλογές, ακούσαμε όλοι ότι το έλλειμμα υπερβαίνει το 12%. Ναι, δεν ακούσατε μόνο αυτό, κύριε Χατζηγολάου. Η αλήθεια είναι ότι πριν από τις εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είπε την αλήθεια. Με κόστος. Πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και εκλογικό κόστος. Σε μια εποχή που ο κύριος Παπανδρέου έλεγε... Δεν είπε ολόκληρη την αλήθεια. Ενδεχομένως δεν είπε ολόκληρη την αλήθεια με την έννοια της τραγικότητας η οποία παρουσιάζεται σήμερα. Αλλά εκείνη την εποχή πρέπει να θυμηθείτε, ούτε τα σπρέντ είχαν φτάσει στις 300 τόσες μονάδες, ούτε η κατάσταση του δανεισμού ήταν τέτοια να προκαλέσει ανησυχία. Ναι, ήτανε γιατί όμως... η Ευρώπη πίστευε ότι την κοροϊδεύουμε. Ναι, όχι, ένα λεπτό. Ότι λέμε ψέματα. Ναι, ναι. Ήτανε όμως αναγκαίο να ληφθούν μέτρα. Εκείνη την εποχή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία την αλήθεια την είπε. Βεβαίως από εκεί και πέρα υπήρξε το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο υπήρξε. Εγώ εάν ξέρω. Ναι, ένα λεπτό. Θα σας πω γιατί δεν κάναμε εμείς τη δουλειά μας. Θα σας το αναγκαίο πω εγώ. Αναγκαίο να ληφθούν μέτρα έγινε το Σεπτέμβριο, ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Εδώ βγαίνουν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μπακογιάννη, θα τα ακούσετε. Να τα ακούσετε. Παρότι εσείς είχατε ευθύνη στα εξωτερικά. Όμως. Ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν μερίδιο ευθύνης. Βεβαίως. 2007 λέει ο Αλογοσκούφης ότι πήγε στον Καραμαλή και του είπε πρέπει να πάρεις μέτρα. Και το πολιτικό κόστος πριτάνευσε και τα μέτρα δεν ελήφθησαν. Ακριβώς. 2008 λέει ο Δούκας, έστειλα επιστολή, τη δημοσιεύσαμε την επιστολή πριν από 2 Κυριακές και ζητούσε να ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα δεν ελήφθησαν για άλλη μια φορά. Θέλετε και πρέπει να σας πω και κλείνω, ότι φτιάχτηκε και μια τρόικα με τον κύριο Σουφλιά, τον κύριο Παπαθανασίου και τον κύριο Χατζηδάκη και η τρόικα αυτή κατ' ουσίαν έκανε προεκλογική διαχείριση οικονομική. Θέλετε να σας τα πω εγώ πιο όμα από ό,τι τα λέτε εσείς. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπόρεσε να εκπληρώσει ή δεν εκπλήρωσε, αν θέλετε, για να είμαι σαφής, τους στρατηγικούς της στόχους και δεν ανταποκρίθηκε ούτε στις προεκλογικές της δεσμεύσεις ούτε στο πρόγραμμά της. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από το 2004, την εποχή αν θέλετε της ονομαζόμενης εφορίας. Εκείνη την εποχή των ονομαζόμενων παχαίων αγελάδων, που δεν ήταν οι αγελάδες παχές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η αίσθηση, έπρεπε να ξεκινήσουμε, αντί με την ήπια προσαρμογή, να ξεκινήσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε τις διαρθρωτικές αλλαγές για τις οποίες είχαμε δεσμευτεί και είχαμε και ψηφιστεί. Εκεί λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κάναμε το μεγάλο λάθος. Διαχρονικά επικράτησε αυτό το οποίο σας είπα πριν, ο φόβος του πολιτικού κόστους, ο φόβος των αντιδράσεων και μία λανθάνουσα εντύπωση την οποία έχει όλο το πολιτικό σύστημα, διότι δεν φταίει μόνο η Νέα Δημοκρατία για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Έτσι ήταν μία πολιτική που ακολουθήσαμε που ήταν υπεπατημένη, την οποία είχαν ακολουθήσει και οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά πιστεύαμε ή υπήρχε η αντίληψη ότι η ανάπτυξη την οποία είχαμε θα καλύψει τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Έκαναμε λάθος, κύριε Χατζηνικολάου. Και εκείνη την εποχή, όταν τολμούσες να πεις μια κουβέντα, όποιος τολμούσε να πει μια κουβέντα, είτε Ανδρουλάκης λεγόταν αυτός είτε οποιοδήποτε άλλος, τον στέλναμε κατευθείαν στο πύρτο εξώτερο. Η κοινωνία η ίδια δεν μπορούσε να μπει στη λογική ότι είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές αλλαγές. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες και εμείς σκιωτέψαμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν την αυτοκριτική, αν δεν την κάνουμε με θάρρος, και αυτό λέω εγώ, εσείς με θάρρος, κοιτάζοντας τον κόσμο στα μάτια. Γιατί δεν μιλήσατε εκείνη την περίοδο,
Φταίω, κύριε Χατζηνικολάου. Προσωπικά το ερώτημα. Φταίω, κύριε Χατζηνικολάου. Παρότι δεν μίλησε κανείς. Δεν βρίσκω κάποιον εγώ, που να μίλησε. Εγώ δεν. Ο τελευταίος άνθρωπος ο οποίος θα ρίξει ευθύνες. Μετά Χριστόν προφήτες ναι, είναι οι περισσότεροι. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα από αυτά. Εγώ δεν μιλήσατε πάντως. Δεν μίλησα. Ό,τι έλεγα στο εσωτερικό πολύ λίγη σημασία έχει. Δεν μίλησα δημόσια. Έβαλα εκείνη την εποχή την συλλογική προσπάθεια, το συλλογικό, τη συλλογική επιτυχία της κυβερνήσεως πάνω από τις ανησυχίες μου και έχω ευθύνη γι' αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό και ήταν... την αναλαμβάνω βάλατε την ευθύνη. Βάλατε τη συλλογική ευθύνη ή δεν θέλατε να χαλάσετε τη σχέση σας με τον Καραμαλή εν ώψη της πιθανότητος να τον διαδεχθείτε? Όχι, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί σας κατηγορούν ξέρετε, γι' αυτό. Το ξέρω ότι με κατηγορούν γι' αυτό. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ εύκολο πάντα να προσπαθείς να βρεις ιδιοτέλεια πίσω από κάθε τι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πολύ ξεκάθαρος. Και εσείς με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εκείνη την εποχή και μάλιστα ιδιαίτερα μετά το 2007, όταν οι εκλογές αυτές ουσιαστικά βγάλανε 151 βουλευτές. Με 151 βουλευτές και το συνεχές άγχος το οποίο υπήρχε, διότι θυμάστε τότε είχαμε βουλευτές που γυρίζαν στα κανάλια και κάθε μέρα κάνανε κριτική. Ήταν εξαιρετικά. Αλλά διαμορφώθηκε, με συγχωρείτε κυρία Υπουργέ, και μία ατμόσφαιρα με σκάνδαλα. Ναι, θα πάμε και σε μια αυτά. Μια ατμόσφαιρα πολύ άσχημη. Ναι, βεβαίως, θα πάμε και σε αυτά. Αλλά λέω τώρα για σε ό,τι με αφορά. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα γινόταν σε μια εξαιρετικά εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα δημιουργούσε μείζον πολιτικό θέμα. Και εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν η Ντόρα άνοιγε το στόμα της έτσι ή αλλιώς, θα ήταν θέμα. Σήμερα, όταν με ρωτάτε εκ των υστέρων, έπρεπε να το είχα κάνει ή όχι, αναλαμβάνω απολύτως την ευθύνη μου. Και πιστεύω ότι έπρεπε να είχα δράσει διαφορετικά. Έτσι, δεν νομίζω ότι εμείς οι πολιτικοί μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε εάν δεν αναγνωρίσουμε κατεξοχήν και τα δικά μας λάθη. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα θα είχα δράσει διαφορετικά. Αλλά βεβαίως, όπως λέτε κι εσείς, μετά Χριστόν προφήτης, πολύ λίγη σημασία. Σήμερα ο κύριος Πέτρος Ευθυμίου, πριν από λίγη ώρα στο δελτίο μας, μίλησε για δραπέτες της Νέας Δημοκρατίας, για απόδραση Καραμαλή μπροστά στις ευθύνες. Και θέλω να σας ξαναπάω πίσω στην απόφαση για τις πρόωρες εκλογές του Οκτωβρίου. Αυτή ήταν μια σωστή απόφαση, τώρα εκ των υστέρων κρινόμενη η απόφαση. Ή δεν μια ήταν λάθος σωστή, απόφαση. Κύριε Χατζηνικολάου. Τη δική σας απάντηση. Η δική μου απάντηση είναι ότι ήταν σωστή. Όταν βλέπετε τι ακολούθησε, όταν βλέπετε τι έγινε, ήταν μια σωστή απόφαση. Ήταν μια απόφαση ευθύνης να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε να σας πάω ένα μήπως βήμα. Ήταν απόδραση, αφήστε, κυρία Μπακογιάννη. Ελάτε τώρα για Χατζηνικολάου. Μήπως ο κύριος Καραμαλής δεν ήθελε άλλο τα αναμένα κάρβουνα στα χέρια του. Εγώ και δεν, τα άφησε εγώ στα δεν χέρια είμαι του εκπρόσωπος του κύριου Καραμαλή. Μπορώ να σας πω ότι εγώ, σε ό,τι με αφορά, έδωσα τη μάχη μου για τη Νέα Δημοκρατία με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτές τις εκλογές. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω εσείς για κανέναν άλλον. Εσείς ήσασταν εκ των εισηγητών αυτής της πρόωρης προσφυγής της Κάνδας? Όχι, δεν ήμουν εκ των εισηγητών. Γιατί κατηγορηθήκατε πολύ γι' αυτό. Βεβαίως. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της εσωκομματικής μάχης κατηγορήθηκα για πάρα πολλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήμουν εκ των εισηγητών, αλλά η απόφαση ήταν σωστή. Και σήμερα, όταν δεις την Ελλάδα, και αν κάτι που όλοι μας λέμε, και νομίζω ότι εκεί δεν θα μου το αρνηθείτε, τι έχει γίνει τους τελευταίους 5 μήνες. Μια κακή κατάσταση επιδεινώθηκε. Γιατί επιδεινώθηκε? Επιδεινώθηκε λόγω της καθυστέρησης λήψης των απαραίτητων μέτρων. Γιατί καθυστερήσαν τα μέτρα? Υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία θεωρία ότι ο κύριος Παπανδρέου έπρεπε να κάνει ασκήσεις θάρρους, διότι έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει τα προεκλογικά με τα μετεκλογικά και έπρεπε να προετοιμάσει την κοινωνία. Αυτή είναι η μία θεωρία. Η άλλη θεωρία είναι ότι έδωσε μέχρι τέλους, έκανε την προσπάθεια να μην τα πάρει. Και όταν με βάση τη συνθήκη ήξερε πλέον ότι θα μπει ο κύριος Παπακοσταντίνου στο ΕΚΟΦΗΝ και θα του πούνε κύριε Παπακοσταντίνου περάστε έξω, θα τις αποφάσεις θα τις πάρουμε εμείς, οπότε πλέον από εκεί και πέρα η αξιοπιστία της Ελλάδος θα ήταν μηδέν, υποχρεώθηκε να τα πάρει. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όλοι μας, και αυτό ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ, ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, στη φάση αυτή, εάν σηκώσουμε τις κομματικές σημαίες, θα κάνουμε λάθος. Πρέπει να σηκώσουμε μία σημαία, η οποία είναι πατριωτική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ρίχνει ο ένας τον άλλον, φταίς εσύ, τη μικρότητα κύριε Χατζηνικολάου, να λέω θα κάνω εξεταστική επιτροπή από το 2004 γιατί και είναι μετά. Μικρότητα. Μα βεβαίως είναι μικρότητα. Δεν πρέπει να εξεταστούν οι ευθύνες για το ότι φτάσαμε ως εδώ. Μα να εξεταστούν. Έχει φτάσει η χώρα στο παραπέντε της χρεοκοπίας. Κύριε Χατζηνικολάου,
Ναι, εγώ είμαι υπέρμαχος. Εγώ στα δημοσιογραφικά μου σχόλια διεφώνησα με τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί θεωρώ ότι την ώρα της μάχης δίνεις τη μάχη, δεν κοιτάζεις πίσω. Όμως, ένα αντικειμενικό θέμα ευθυνών για τη σημερινή κατάσταση υπάρχει. Βεβαίως. Αλλά ένα λεπτό. Θα κάνεις Εξεταστική Επιτροπή σήμερα με την κατάσταση η οποία υπάρχει, την ώρα που το μείζον θέμα πλέον είναι η κοινωνική συνοχή και η υποστήριξη από όλους, όσο μπορείς περισσότερο, για να μπορέσει να βγει η Ελλάδα από αυτή την μέγενη, και έρχεται το ένα κόμμα να κατηγορήσει το άλλο κόμμα. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τυχαίο που έχουν φτάσει τα μεγάλα κόμματα σήμερα. Έχουμε ανάγκη... Εδώ το ισοζύγιο των ευθυνών νομίζω ότι βαραίνει πολύ άσχημα σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι 4-5 μηνών κυβέρνηση. Όχι, μα δεν μιλάω για τις 4-5 μήνες. Δεν μιλάω για τους 4-5 μήνες. Όταν σας είπα πριν ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα, είναι διαχρονικό. Θυμηθείτε δεν παρέλαβε το 4 η Νέα Δημοκρατία μια κατάσταση σαν αυτή που παρέδωσε στο Πασόκ το 9. Όχι, διότι δεν είχε και την κρίση την οποία είχε, αλλά τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας ήταν τα ίδια, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να ξυπνάει το πρωί και να μην θέλει να δώσει, να μην θέλει να δώσει επιδόματα, να μην θέλει να αυξήσει το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Δεν υπάρχει πολιτικός ο οποίος να μην θέλει να προσφέρει θέσεις εργασίας. Το ερώτημα είναι με τι αίσθηση ευθύνης το κάνεις αυτό όταν είναι με δανεικά. Αυτό λοιπόν το σύστημα που χτίσαμε όλο αυτά τα χρόνια, όπου ουσιαστικά δανειζόμασταν εις βάρος των παιδιών μας, των δικών σας, των δικών μου και της επόμενης γενιάς, αυτό ελάχιστοι άνθρωποι το λέγανε με το όνομά τους στην Ελλάδα. Και αυτούς τους στέλναμε στο πύρτο εξώτερο. Γι' αυτό λέω ότι σήμερα πια δεν μας παίρνει. Τέλος, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό. Οφείλουμε να πούμε στον κόσμο ποια είναι η πραγματικότητα για να σταματήσει και αυτός ο πανικός ο οποίος υπάρχει. Διότι σήμερα η ελληνική κοινωνία είναι σε κατάσταση πανικού. Δεν μιλάω καν για εθνική κατάθλιψη, μιλάω για ουσιαστικό φόβο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε το μήνυμα ότι μπορεί να γίνουν πράγματα, ότι η Ελλάδα έχει αναπτυξιακά εργαλεία που δεν τα έχει χρησιμοποιήσει, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσει. Γιατί λέμε όλοι το ίδιο? Γιατί λέμε ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φέρει οπωσδήποτε τα αναπτυξιακά μέτρα? Γιατί τα λέμε, είμαστε όλοι τρελοί? Είναι δυνατόν σήμερα να φέρνει νομοσχέδιο να αλλάζει όλους τους γενικούς διευθυντές στην ελληνική διοίκηση όταν δεν έχει βάλει ακόμα γενικούς γραμματείς και να περιμένουμε ότι το θα γίνουν απορροφήσεις? Που έφερε ο κύριος Ραγκούσης σήμερα είναι μια προσπάθεια να υπάρξει επιτέλους ένα αντικειμενικό σύστημα για τον τρόπο των προαγωγών. Αυτό καταλαβαίνω εγώ διαβάζοντας. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Εσείς εγώ ξέρω ότι ήταν το μόνο νομοσχέδιο το οποίο κατέθηκε χωρίς καμία διαβούλευση με την ΑΔΔ. Σε μια εποχή που έχεις μια ΑΔΔ στα κάγκελα, σε μια εποχή που έχεις τους δημοσίους υπαλλήλους έξω στον δρόμο, διότι βεβαίως μειώνεται το βιωτικό τους επίπεδο, και αντί να κάνεις μια διαβούλευση. Ότι πάει να κάνει ένα είδος ΑΣΕΠ. Ναι. Για τις προαγωγές. Ναι. Αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό. Εξαρτάται. Πρέπει να γίνει. Εξαρτάται. Γιατί εγώ μέχρι πιστεύω, τώρα οι προαγωγές πω, πέρναγαν από κομματική κρυσάρα σε μεγάλο βαθμό. Λάθος κάνετε. Εγώ στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχα περάσει ούτε έναν άνθρωπο με κομματικό κριτήριο. Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνανε στις πρεσβείες με το αόρατο ληξιαρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο πάντοτε ξέρει ποιος είναι καλός και ποιος δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν τη δέχομαι και αυτή την κατηγορία. Είπαμε ότι έχουμε κάνει πολλά λάθη, αλλά δεν είναι δυνατόν, το λέω σαν παράδειγμα, σήμερα να ρίχνεις ακόμα μεγαλύτερη λάδι στη φωτιά και στην αναταραχή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι κομματικές λογικές τελειώσανε. Επομένως, να τα ξεχάσουμε όλα. Να ξεχάσουμε τις ευθύνες για την οικονομία. Να ξεχάσουμε το βατοπέδι, να ξεχάσουμε τα ομόλογα, να ξεχάσουμε τις ζήμες, να τα ξεχάσουμε όλα. Με συγχωρείτε, κύριε Χατζηνικολάου, είμαι ο μόνος υπουργός της κυβέρνησης Καραμαλή που για τις ζήμες, επειδή είχα φάει και τη λάσπη, έτσι δεν το αρνούμε αυτό, βγήκα και ζήτησα Εξεταστική Επιτροπή εκείνη την εποχή. Και σήμερα που σας μιλώ, απαιτώ η Εξεταστική Επιτροπή να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται και να βγάλει άκρη πού πήγαν τα λεφτά από τα μαύρα ταμεία της Siemens. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι θέμα δικής μου, αν θέλετε, έχω δικό μου προσωπικό ενδιαφέρον, διότι όταν κάποια στιγμή ανοίγεις την εφημερίδα και βλέπεις πρωτοσέλιδο, η Ντόρα ζήτησε καφετιέρες
για την, από τη Siemens και πράγματι είχα ζητήσει καφετιέρες για τις λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων την εποχή που κατά τη διάρκεια των προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων ζητούσα από όλους χορηγίες για να μπορέσω. Αυτόν όμως κάποια να μειώσω. Σχέση πρέπει να είχατε. Γιατί και στα ημερολόγια του κλπ. Μα συμμαθητής μου είναι, κύριε Χριστοφοράκος. Ο Χριστοφοράκος. Στο ίδιο σχολείο πηγαίναμε. Είχα την ατυχία ή την τύχη, εκ των υστέρων πολιτικός ατυχία, αλλά το θεωρώ απολύτως γελίο, να είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρω κοινωνικά, ένας άνθρωπος με τον οποίο έβλεπα, ένας άνθρωπος που ήταν πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και έλεγε προχθές σε μια εκπομπή κάποιος ότι σκεφτείτε τι κάνανε, λέει, τρώγανε στο εξωτερικό με τον Χριστοφοράκο την ώρα που έχουμε εκδήλωση με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών και είμαστε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, εγώ, ο πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιμελητηρίου και ο πρόεδρος του Έλληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου που ήταν ο Χριστοφοράκος, παρουσία 50 δημοσιογράφων. Μη φοβάστε τους ανθρώπους που κινούνται, κύριε Χατζηνικολάου, με απόλυτη διαφάνεια και δημόσια. Οι βρώμικες δουλειές γίνονται υπόγεια και στα σκοτεινά στέκια. Γι' αυτό εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω η υπόθεση της Siemens. Και η υπόθεση της Siemens δεν είναι ποιος είχε φωτογραφηθεί στην οποιαδήποτε εκδήλωση με τον κύριο Χριστοφοράκο. Η υπόθεση της Siemens είναι ποιος πήρε τα λεφτά και γιατί τα πήρε τα λεφτά. Ποιο ήταν το αντάλλαγμα το οποίο έδωσε. Και εγώ, επειδή είμαι ένας φύση αισιόδοξος άνθρωπος, θεωρώ ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα βγάλει άκρη σε αυτή την ιστορία. Και οφείλει να βγάλει άκρη. Βατοπέδι. Επίσης. Υπάρχει διαφορά μεταξύ Εξεταστικής Επιτροπής που γίνεται τι για σκάνδαλα. Τι να πούμε για την κυβέρνηση αυτή. Τι να πούμε για την κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή, όπως βλέπετε, σε κάθε βήμα έχουμε ή ένα σκάνδαλο ή μια παράληψη ή ένα χοντρό λάθος. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά αν αισθάνεστε ότι ήσασταν μέλος σε μια καλή κυβέρνηση και πώς βαθμολογείτε αυτή την κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό. Ακούστε, εγώ να βγω εκ των υστέρων και να ρίξω το ανάθεμα στον οποιοδήποτε δεν θα το κάνω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν το κάνω και για λόγους. Για τι λόγους αυτοκριτική θα κάνετε. Κάνω γιατί μου είπατε πριν από λίγο ότι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία την αυτοκριτική της για να προχωρήσει. Όταν λέω ότι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, δεν λέω ότι πρέπει να βγούμε και να κρεμάσουμε πρόσωπα στα μανταλάκια. Λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τις πολιτικές. Αλλά τι, να μας πείτε γενικότητες. Όχι, γιατί δεν τολμήσαμε. Κάποιοι φταίνε. Μα γιατί κάποιοι δεν τολμήσαμε. Κάποιοι φταίνε για το βατοπέδι. Κάποιοι φταίνε για τα ομόλογα και για τα ταμεία τα οποία έχασαν τα χρήματά τους με κεντρική καθοδήγηση. Ναι, αυτό δεν ψάχνει εξεταστική. Εγώ ήμουν υπέρ όλων των εξεταστικών. Και όταν η εξεταστική βγει και βγάλει το πόρισμά της, θα είμαστε εδώ να το κουβεντιάσουμε. Και όταν βγει και αναδείξει πολιτικές ευθύνες. Πολιτικές, όχι ούτε καν ποινικές. Πολιτικές ευθύνες προσώπων, θα είμαστε εδώ να τους πετάξουμε στη θάλασσα και να πούμε υπεύθυνα ότι αυτός ο κύριος δεν έκανε τη δουλειά του. Αυτό το οποίο δεν θέλω να κάνω είναι να βγάλω εκ προημίου συμπεράσματα, όπως φαντάζομαι ούτε εσείς θα θέλατε να το κάνετε αυτό για τον οποιοδήποτε άνθρωπο έχει διαχειριστεί το οτιδήποτε. Άρα, οι εξεταστικές για τα ονομαζόμενα σκάνδαλα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν, πρέπει να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Πρέπει να ψάξουν σε βάθος και να δούμε τις ευθύνες οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν. Η εξεταστική για την οικονομία δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα, κατά τη γνώμη μου, νόημα. Θα οδηγήσει σε μια κοκορομαχία ανταλλαγής πυρών μεταξύ των κομμάτων. Θα απαξιώσει ακόμα περισσότερο τους πολιτικούς. Και θα στενοχωρηθούν και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σιμίτης. Να μην τους χαλάσουμε τη ζαχαρένια τους. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα στενοχωρηθούν ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σιμίτης. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρξει ζημιά για τον τόπο. Και όταν θα κάθεται ο κύριος της Eurostat, κύριε Χατζηνικολάου, και θα τρίβει τα χέρια του. Γιατί όταν το 70 φορές η Eurostat άλλαξε τα ελληνικά στοιχεία, υπάρχουν ευθύνες και εκεί. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να τις βρούμε, αλλά όχι να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Φτάνει. Δηλαδή, κάπου εγώ πρέπει να σας πω, όταν υπουργός εξωτερικών της χώρας ήμουν τόσα χρόνια, πίσω από την ελληνική σημαία καθόμουν. Όταν βλέπω αυτή την επίθεση που γίνεται στην Ελλάδα, είναι στιγμές που νιώθω ότι θα εκραγώ. Ότι νιώθω την ανάγκη να παρέμβω απλώς και μόνο, βρε παιδί μου, να πω, να δώσω μία απάντηση για αυτή την πατρίδα μου, η οποία σήμερα συκοφαντείται γενικώς. Και φτάνει ένας Γερμανός δημοσιογράφος να ρωτήσει τον κύριο Παπανδρέου προχθές και να τον ρωτήσει για τα νησιά, εάν θα πουλήσουμε τα νησιά, και εγώ σας εξομολογούμε δεν θα απαντούσα σαν τον Παπανδρέου.
Θα του έλεγα ότι ο γερμανικός, ο Δήμος του Βερολίνου είναι καταχρεωμένος και έχει ουσιαστικά είναι στα όρια της πτώχευσης. Εάν θα πουλήσει ο Δήμος του Βερολίνου την πύλη του Βραδεμβούργου για να βγει από τα χρέη του. Δηλαδή είναι στιγμές που λες όχι ρε παιδί μου, όχι θα μιλήσουμε κι εμείς. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, πέντε συνάδελφοί μου, διακεκριμένοι, ο κύριος Ρίζος, ο κύριος Δελατόλας, η κυρία Πυριώτη, ο κύριος Κίρτσος και ο κύριος Λιάτσος, θα σας θέσουν ερωτήματα και για τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.